βρισκόμαστε στο κέντρο των εξελίξεων σε όλη την Ευρώπη για το σήμερα και το αύριο της χώρας μας, του λαού μας, αλλά και της Ευρώπης εν συνόλο. Είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων. Δεν επιλέξαμε, σεβόμενοι την άλλη επιλογή, δεν επιλέξαμε να βρεθούμε ατομικά ή συλλογικά στην εξέδρα και να αποδώσουμε και να παραδώσουμε το μέλλον αυτής της χώρας και όλες τις διεργασίες προς τη δεξιά, έτσι μάλιστα όπως τη γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή η επιλογή μας ενώνει για το σήμερα και το αύριο και μας δίνει δύναμη για να κοιτάμε στα μάτια τον κόσμο και να αναμετρηθούμε με την ιστορία. Και ως συλλογικότητα και ως αριστερά και ως πρόσωπα. Όλες και όλοι. Παντού όπου ο καθένας μας παίρνει την ευθύνη σε αυτή τη φάση να δραστηριοποιείται. Η Εύη είπε πολλά και σημαντικά προηγούμενα. Γιατί ακριβώς οριοθέτησε το που βρισκόμαστε τώρα. Επί της ουσίας, σχηματικά βλέποντάς το, έχει κλείσει ένας κύκλος διαπραγμάτευσης. Αέναης, βασανιστικής, οριακής, μπορεί κανείς να πει, αρχής γενομένης από πέρσι το Γενάρη κιόλας, δηλαδή επί 1,5 χρόνο, μιας διαπραγμάτευσης που ήτανε και είναι σύγκρουση, που είναι αντιπαράθεση, που είναι επιλογές, που έχει κόστος, που έχει συνέπειες. Αυτός ο κύκλος όμως σε μεγάλο βαθμό έκλεισε και έχει αρχίσει από τα πράγματα ο κύκλος της διακυβέρνησης. Δηλαδή η δοκιμασία της αριστεράς στο πώς θα βάλει το αποτύπωμα μιας άλλης εναλλακτικής λογικής και πολιτικής, έτσι ώστε να αμβληθούν οι πιο ακραίες από τις βαρύτατες κοινωνικές συνέπειες που υπήρξαν από τα 6 χρόνια των ακολουθούμενων πολιτικών, αλλά και από πλευρές της νυν συμφωνίας η οποία έχει γίνει, πώς θα αμβλύνουμε για τις λαϊκές τάξεις, για τον κόσμο, αυτές τις συνέπειες και ταυτόχρονα πώς θα ανοίξουμε το δρόμο για αυτό που είπε και ο Αλέξης προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο, για μια δίκαιη ανάπτυξη που ταυτόχρονα θα φέρνει θέσεις εργασίας, αναδιανομή εισοδήματος, αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αίσθημα μιας ελπίδας και ενός ανοιχτού ορίζοντα, όχι μόνο για να σταματήσουν να φεύγουν τα παιδιά μας έξω κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες, αλλά για να αρχίσουν να επιστρέψουν κιόλας, να οικοδομήσουμε όλοι μαζί την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να μπούμε σε ένα άλλο δρόμο, να κλείσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, σε 1-2 χρόνια, όλη αυτή την πολύ μακρά τελικά, μεγαλύτερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρονικά περίοδο, που έφερε συνέπειες ενός πολέμου. Αυτό το ποσοστό, το 25% που είναι η μείωση του ΑΕΠ, είναι αντίστοιχο με το Δεύτερο Παγκοσμίο Πολέμου για τη χώρα μας. Να το γνωρίζουμε. Παρότι δεν υπήρξε αυτός ο αριθμός των θυμάτων σε πολίτες άμεσα. Υπήρξε έμεσα όμως. Φτωχοποίηση μεγάλη. Οικογένειες ολόκληρες, κόσμος που βρεθήκανε σε ένα άλλο στάτους, σε απόγνωση, σε κατάθλιψη και σε οργή ταυτόχρονα. Αυτό τον κύκλο πρέπει να τον κλείσουμε και να τον κλείσουμε μαζί. Είναι ιστορική υποχρέωση της αριστεράς, είναι ιστορική υποχρέωση όλων μας, είναι η εντολή που πήραμε από το λαό μας. Εάν φανούμε λίγοι, λιποβαρείς, λιπόψυχοι αποκλείεται, αλλά ότι δεν πετύχαμε σε αυτό τον ευρύτερο στόχο, στο μεγάλο κάδρο, η αποτίμηση θα γίνει τότε, στο τέλος της κυβερνητικής θητείας. Και θα αναλάβουμε τότε και τις ευθύνες μας και θα συζητήσουμε με όλο το λαό, γιατί ενδεχομένως δεν θα έχει πάει καλά μια ολόκληρη πορεία. Αλλά όχι στο όνομα της διακινδύνευσης ή των ρίσκων ή των υπαρκτών προβλημάτων, να αποχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε, να γίνουμε παρένθεση,
όπως ο πόλεμος ο ανηλεής που διεξάγεται απέναντι στην παράταξή μας και στην κυβέρνηση έχει βάλει ως στόχο του. Και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Αυτή τη χάρη δεν θα την κάνουμε σε κανέναν. Αυτή τη χάρη δεν έχουμε καμία, όχι υποχρέωση, δεν έχουμε καμία δυνατότητα και καμία ευχέρεια, διότι ο ίδιος ο λαός μας έδωσε διαφορετικές εντολές. Το ξεχνάνε ακόμα και διάφοροι φίλοι, σύντροφοι, συνοδοιπόροι μας σε αυτή την πορεία, εκλογής μας ίσως σε προηγούμενες εκλογές, με μερικούς από αυτούς μιλάγαμε προηγούμενα έξω, ξεχνάνε ότι 5 φορές μέσα στα 4 τελευταία χρόνια, σε όλες τις φάσεις, το 12 2 φορές, οι ευρωεκλογές, οι 2 βουλευτικές εκλογές, το δημοψήφισμα, ακόμα και οι τελευταίες εκλογές που γίνανε με γνώση και πάνω στο τραπέζι, και αυτό ήταν πρωτοφανές, τις μεγάλες δυσκολίες αυτής της νέας συμφωνίας που ήταν προϊόν και εκβιασμού και συμβιβασμού. Ξεχνάνε ότι ο λαός με αρκετά μεγάλη πλειοψηφία σε σχέση με το δεύτερο κόμμα μας έδωσε την εντολή να είμαστε αυτή η παράταξη, δηλαδή όχι αυτά τα πρόσωπα που θα επιχειρήσει να βγούμε από αυτό το τούνελ, θα επιχειρήσει να βγει από τα διέξοδα που σωρεύτηκαν αυτά τα χρόνια. Το ξεχνάνε διότι συμφέρει ίσως στο να αναπτύσσονται κάποιες παθογένειες της αριστεράς που αρκετοί από εμάς, από τους πολύ παλιούς, ξέρουμε, δηλαδή γκρίνια, μιζέρια, αλληλοφαγώματα, καταγγελίες για προδότες, καταγγελίες για ρυψάσκηδες, καταγγελίες για διάφορα πράγματα. Δεν βγάζει πουθενά αυτό. Δεν έβγαλε πουθενά αυτό. Τη δύναμή μας την παίρνουμε και από τα μάτια που κοιτάνε σε αυτό που γίνεται στη χώρα μας, από όλη την Ευρώπη. Τη δύναμή μας την παίρνουμε από όλους αυτούς που λένε ότι οι εξελίξεις και στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, οι εξελίξεις σε άλλες χώρες, οι εξελίξεις σε άλλες πολιτικές ομάδες, οι οποίες είχαν σαν τους σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες κυριολεκτικά οσμωθεί, αγκαλιαστεί και εξαχνιστεί και σαν ιδέες και σαν πρακτική μέσα στις νεοφιλελεύθερες επιλογές της Ευρώπης, τώρα βλέπουν ότι και για τη δικιά τους επιβίωση πρέπει να υπάρξει μια άλλη στρατηγική, μια κόντρα στη λιτότητα, μια κόντρα στους περιορισμούς, μια κόντρα στα ακραία νεοφιλελεύθερα προτάγματα. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, όλα αυτά με τα οποία ασχολούνται η G7, τα ΔΝΤ, όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όλες οι κυβερνήσεις, οι λαοί κτλ. Για τόσους μήνες, επηρεάζονται καταλυτικά, επηρεάζονται πολύ από αυτό που έγινε και από αυτό που γίνεται στη χώρα μας. Και αυτή την αίσθηση μιας περήφανης, πρωταγωνιστικής συμμετοχής του ελληνικού λαού και κατ' επέκταση της σημερινής κυβέρνησης σε αυτό το γίγνεσθε και στη μεγάλη αντιπαράθεση και σύγκρουση που γίνεται στην Ευρώπη, πρέπει να την έχουμε. Δεν μπορούμε χωρίς αυτή την αίσθηση να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να την αφαιρούμε μπροστά από τα μάτια μας. Διότι πολλά από αυτά που θα γίνουν, που ελπίζουμε να γίνουν, που εργαζόμαστε για να γίνουν, σε θετική κατεύθυνση, με μεροληψία υπέρ των αδύνατων κοινωνικών τάξεων, πολλά από αυτά θα εξαρτηθούν από το μεγάλο κάδρο. Δηλαδή από τις εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη, σε όλο το διεθνή περίγυρο, από τις εξελίξεις στο Νότο, από τις αντιπαραθέσεις και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Βλέπουμε πως η ίδια η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμια ιστορικά, οριακά, για την ίδια της την ύπαρξη. Το πιο εύκολο είναι να γίνει ένα ντόμινο διαφόρων Brexit γύρω-γύρω και να ξαναγυρίσουμε στα εθνικά κράτη και στη φάση μετά τους 2 παγκόσμιους πολέμους. Αυτό είναι το εύκολο. Είναι η ιστορική αποτυχία ενός μεγάλου εγχειρήματος. Και δυστυχώς δεν είναι μακριά και δεν είναι και καθόλου αριστερή, εναλλακτική, προοπτική και λύση. Ίσα ίσα φέρνει στην επιφάνεια όλη
την αδυναμία, τα αδιέξοδα αυτών των κυρίαρχων πολιτικών που οδήγησαν στα σημερινά αδιέξοδα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, σε όλα τα πεδία. Να δείτε τώρα τη διακινδύνευση που υπάρχει για το σύνολο των κατακτήσεων, όχι μόνο στο θέμα του εμπορίου, στα ζητήματα δημοκρατίας, σε όλη την κλίμακα των δικαιωμάτων, με τις υπογραφή και κρυπτό και παραβίστο συζητούμενες συμφωνίες της CETA και της TTIP, δηλαδή τις συμφωνίες τις διατλαντικές, τις εμπορικές, με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού είναι η Ευρώπη εκεί πέρα μέσα, τι θα μείνει από τις κατακτήσεις δεκαετιών, μεγάλες μάχες, τι θα μείνει από το νέο τείχος που πάει να στηθεί στην Ουκρανία, στην Πολωνία και την αποσταθεροποίηση στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Κάνανε πως δεν καταλαβαίνανε όταν τους λέγαμε εμείς μήνες πέρσι πριν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση ότι θα έρθουνε εκατοντάδες χιλιάδες προσφυγικές ροές, διότι αποσταθεροποιούνται οι περιοχές. Συμμετέχει η Ευρώπη, έχει ευθύνες η Ευρώπη για τους πολέμους, για την ενθάρρυνση των μεγάλων φονταμενταλιστικών, θρησκευτικών και άλλων συγκρούσεων στην περιοχή, για την ενθάρρυνση εμφύλιων πολέμων. Έχει μεγάλη ευθύνη και κάνανε και κάνουν ακόμα πολλοί εξ αυτών, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ένα τσουνάμι που ήρθε σιγά σιγά από τον Ειρηνικό και πρόκυψε εδώ πέρα στα παράλια της Μεσογείου, που μετράει 9.000 νεκρούς στα 2,5 τελευταία χρόνια. Μεσόγειος. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, μαζί και με τα θέματα της οικονομίας, του χρέους κτλ. Είναι όλα αυτά τα σταυρικά ερωτήματα στα οποία καλούνται οι λαοί της Ευρώπης, επιλέγοντας και τις κατάλληλες πολιτικές ηγεσίες και κάνοντας και τα κινήματά τους, τις διεργασίες τους, τις κινήσεις τους, αναπτύσσοντας τη διανοητική συζήτηση και την ενόραση που χρειάζεται σε ευρωπαϊκή κλίμακα, να τα αντιμετωπίσουν, ξεπερνώντας, νικώντας τις δυνάμεις που βάζουν σήμερα τη σφραγίδα τους μέσα στην Ευρώπη. Αυτός ο αγώνας δεν ήταν ίσως, όπως πιστεύαμε, τόσο γρήγορος, τόσο εύκολος, ίσως με μία ταχύτητα στην αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων τόσο σημαντική και ριζοσπαστική, που θα μπορούσε από τους πρώτους μήνες της αριστερής διακυβέρνησης στην Ελλάδα να μας βοηθήσει ώστε να πούμε τέρμα τα μνημόνια, τέρμα όλη αυτή η λαθεμένη θεραπεία, συνταγή, τα φάρμακα του δούλου του, η λιτότητα κτλ. Πάμε στο άλλο, πάμε στη δίκαιη ανάπτυξη, πάμε σε μια άλλη προοπτική, πάμε στην απομείωση, στο κούρεμα του χρέους κτλ. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Απεδείχθη. Απεδείχθη με την έννοια το ότι είναι μια διαλεκτική ιστορικών εξελίξεων που πηγαίνουν πιο αργά από ό,τι νομίζαμε, που έχουν πολυπαραγοντική επίδραση από διάφορους τομείς και πέραν του Ατλαντικού και από, τις προσφυγικές ροές και με άλλα θέματα που ανακύπτουν. Είναι δηλαδή μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία, ένας αγώνας στον οποίο επιλέξαμε να είμαστε παρόντες και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ανοίγει λοιπόν ένας κύκλος τώρα, σχηματικά το είπα κύκλος διακυβέρνησης, διότι και προηγούμενα κάναμε προσπάθειες από την πρώτη στιγμή μέσα σε πολύ σκληρές καταστάσεις οικονομικές και άλλους περιορισμούς και υπήρχαν επιμέρους επιτυχίες τις οποίες τις γνωρίζετε πολύ καλά, δεν θα κάνω προπαγάνδα, αναφέρονται στα φυλάδια μας, τα ξέρετε, επιμέρους αποτυπώματα μιας κοινωνικής και άλλης δραστηριότητας. Τώρα όμως ξεκινάμε μια συστηματική προσπάθεια διακυβέρνησης για το κοινωνικό ζήτημα στη χώρα μας και ταυτόχρονα για την ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο. Ήδη την άλλη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, θα ψηφιστεί ο αναπτυξιακός νόμος στη Βουλή, που έχει κατεύθυνση
ακριβώς υποστήριξης, όχι των μεγάλων και πολύ μεγάλων, των μεσαίων, των μικρότερων, των συγκεκριμένων κλάδων που μπορούν να έχουν μια ταχύρυθμη ανάπτυξη και ταυτόχρονα έχει σαν κίνητρα και για θέσεις εργασίας και για άλλες, αν θέλετε, επιπλέον πλευρές και βοήθειες, έτσι ώστε να αναπτυχθεί εν συνόλο η οικονομία και όχι μερικοί, 10, 30, 50, να αρπάξουν τα κίνητρα όπως γινότανε και να μεταφερθούν αλλού και αλλού αυτοί και τα χρήματά τους. Ταυτόχρονα έχουν υποβληθεί στη Βουλή και υποβάλλονται σειρά νομοσχεδίων για όλα τα μεγάλα θέματα. Για την φοροαποφυγή, για τα αδήλωτα εισοδήματα, για τα λαθρεμπόρια, για το πλαστικό χρήμα και την χρησιμοποίησή του έτσι ώστε να βοηθηθούν στη φοροδιαφυγή, για τα θέματα παιδείας, όπου αναπτύσσεται ένας δημόσιος, γόνιμος, ζωηρός διάλογος με αντιπαραθέσεις, για ένα σύνολο θεμάτων. Εκεί δίνουμε και θα δώσουμε τις εξετάσεις μας και ελπίζουμε πραγματικά να αντανακλά στη διάθεση του λαού να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να ξεφύγουμε από τις δύσκολες καταστάσεις. Όπως επίσης, και αυτό που σας λέω δεν είναι ανακοινώσιμο για πολλούς λόγους, ακόμα και το πλεώνασμα που υπήρξε για το 2015, δηλαδή τα 700 εκατομμύρια έναντι αυτών που λέγανε πως θα έχουμε μείον και μείον 2,5% ύφεση, γίνεται μια προσπάθεια για να αποδοθεί σε αυτές τις μερίδες που οριακά, ακόμα και από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, φορολογικό και ασφαλιστικό, και εννοώ για το ΕΚΑΣ τώρα με αυτό που σας λέω και για άλλες κατηγορίες, θα αναπληρωθούν πλήρως με έναν τρόπο που κανείς με το τέλος αυτής της χρονιάς και στους ερχόμενους μήνες δεν θα αισθανθεί ότι είναι για μια ακόμα φορά αδικημένος, φτωχοποιημένος, συμπιεσμένος υπέρ ορισμένων οι οποίοι ποτέ τους είτε δεν πληρώσανε φόρο είτε δεν πληρώσανε εισφορές. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν θα γίνει και για ανακούφιση όσων χάνουν ή απομειώνονται εισοδήματα μέσα από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις. Να είστε σίγουροι γι' αυτό και ταυτόχρονα ανοίξαμε κάποια μεγάλα θεσμικά θέματα. Είδατε τη σύγχυση η οποία υπήρξε στο πολιτικό σκηνικό, στην πολιτική ζωή του τόπου, επειδή αντιληφθήκαν ότι θα είμαστε συνεπείς στις προγραμματικές δηλώσεις που κάναμε σε σχέση με μια γενναία συνταγματική μεταρρύθμιση που πρέπει τώρα να συζητηθεί, δηλαδή τους επόμενους μήνες θέλει μια ολόκληρη διαδικασία μέσα στη Βουλή, έτσι ώστε η επόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική. Και ταυτόχρονα επίσης τι αμηχανία και νευρικότητα υπήρξε στα γνωστά κόμματα της αντιπολίτευσης από την συζήτηση που ανοίξαμε για τον εκλογικό νόμο και από τη διάθεση που καταθέσαμε, και πάνω σε αυτό το ζήτημα θα υπάρχουν εξελίξεις πολύ γρήγορα, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, για να υπάρξει η απλή αναλογική στη χώρα μας σαν απόφαση της Βουλής με 200 ψήφους ενδεχομένως, έτσι ώστε να ισχύει από τις άλλες και όλες εκλογές. Είναι θεσμικές μεταρρυθμίσεις, είναι θεσμικές αλλαγές που πηγαίνουν χέρι-χέρι και αντιστοιχούνται και υλοποιούν αυτή τη διαδρομή η οποία δεν μπόρεσε κατά τους αντιπάλους μας να γίνει μια παρένθεση. Ο λαός μας υφίσταται, το ξέρετε όλοι και όλες, μια απαράδεκτη καθημερινή προσπάθεια χειραγώγησης πάνω στο ψέμα. Έχουνε επιτελεία ολόκληρα που τα συμφέροντά τους κρίνονται τώρα, είτε με τις άδειες για τα κανάλια, είτε με την διανομή με ηθικούς και διαφανείς όρους του αναπτυξιακού νόμου που προϋποθέτει, είτε με άλλες πρόνοιες σε σχέση με τις λίστες και την, τα διαφυγόντα κέρδη και τα λοιπά, τα συμφέροντά τους κρίνονται τώρα. Γι' αυτό δίνουν αυτή τη μάχη
έχοντας βάλει μπροστά και τη νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία κυριολεκτικά από ό,τι φαίνεται τη χειραγωγούν, δώσανε μια δεύτερη μάχη να γίνει παρένθεση η κυβέρνηση της αριστεράς. Δεν το πετύχανε. Φτάσαν στο σημείο να κλαψουρίζουν ότι τα χατές μου οι Ευρωπαίοι, ο Ντάιζελμπλουμ, η Μέρκελ, ο Λαν, ο Γιούγκερ και όλοι αυτοί χαϊδεύουν, λέει, τον Τσίπρα, επειδή τώρα έχουν τα στριμώγματα σε σχέση με το Brexit, με το προσφυγικό, με το... χωρίς να καταλαβαίνουν οι ίδιοι ότι μέσα από αυτό το, την καρικατούρα που οικοδομούν, επιβεβαιώνουν απολύτως το ότι υπήρχε πράγματι περιθώριο και για μια διαφορετική διαπραγμάτευση και για ένα διαφορετικό συσχετισμό δυνάμεων και για να τεθούν τα θέματα σε άλλη βάση από αυτή που επί 5-6 χρόνια είχαν τεθεί. Δηλαδή μια παρακολουθηματική λογική σε ό,τι λέγανε. Δύο πράγματα μόνο θα σας πω, διότι έχει σημασία να έχουμε και κάποια εδραία επιχειρήματα. Το ένα, το θέμα του χρέους. Θυμηθείτε τι μάχη και μέσα στη Βουλή δώσανε ο κύριος Βενιζέλος, ο Σαμαράς και άλλοι, για να πείσουν αυτούς και αλλήλους μέχρι τελευταία στιγμή, την τελευταία στιγμή πριν φύγουν την προηγούμενη μέρα, ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Και μας καταγγέλανε σε όλους τους τόνους, σαν τώρα το θυμάμαι. Μας καταγγέλανε σε όλους τους τόνους ότι όποιος λέει ότι δεν είναι βιώσιμο, δεν έχει φερεγγιότητα, μπαίνει στο στόχαστρο ότι είναι κακοπληρωτής, δεν θα μας δώσουν την όποια αξιολόγηση, δεν θα μας δώσουν καινούριο πρόγραμμα, θα μείνουμε ρεστ. Οι ίδιοι, την ίδια ώρα που έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από το 10 το λένε αυτοί, εντάξει, αλλά και όλοι οι κύκλοι πια οι διεθνείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και οι πιο στενοί συνεργάτες της Μέρκελ, ότι αυτό το χρέος, το ελληνικό και όχι μόνο, του Νότου καταρχήν και το ευρωπαϊκό, δεν είναι βιώσιμα χρέη και ότι θα πρέπει να πάμε σε ιστορικές συμφωνίες μεγάλης απομείωσης και αποκοπής πολύ μεγάλου μέρους αυτών των χρεών για να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη. Την ίδια ώρα βγαίναν και λέγανε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Τώρα δεν λένε τίποτα. Λένε, μα δεν πήραμε τίποτα ακριβώς στο χέρι. Δεν καταλαβαίνουνε ότι ακόμα και η πρόταση που έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν υπολογιστεί οικονομικά, σε σχέση δηλαδή με το πόσο λιγότερο, με το πόσες λιγότερες υποχρεώσεις θα έχουμε εάν γινόταν δεκτή από τους Γερμανούς και από τους άλλους τα επόμενα χρόνια, σημαίνει αυτομάτως 50% μείωση της ονομαστικής αξίας του ελληνικού χρέους. Αυτομάτως. Σας επαναλαμβάνω, η πρόταση η οποία ήδη έχει κατατεθεί προς συζήτηση, άσχετο αν τώρα οι Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους, γερμανικές εκλογές κτλ. Δεν το συζητάνε και θέλουν να το συζητήσουν το 18, λέει. Αλλά είναι στη συζήτηση. Είναι πάνω στο τραπέζι, είναι μέρος της συμφωνίας. Όπως μέρος της συμφωνίας είναι η ποσοτική χαλάρωση και επιτέλους η συμμετοχή της χώρας μας στο μόνο πραγματικό ρευστό που ρέει τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ευρώπη, χωρίς η χώρα μας να συμμετέχει σε, σε αυτό το παρεδώσε, δηλαδή του Ντράγκη, η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΟΥΤΟΥ, η αναγνώριση των ελληνικών ομολόγων και η διαπραγμάτευσή τους και η στήριξή τους και μία σειρά από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, εργαλεία, δυνατότητες, οι οποίες ξεκλειδώσαν, ξεκλειδώνουν και είναι προς αξιοποίηση μαζί με αυτή τη συμφωνία. Δεν ήταν στον ορίζοντά τους να κάνουν κάτι τέτοιο. Θεωρούσαν πως ήταν μια χαμένη υπόθεση η ιστορία του χρέους. Και τι είχαν αποφασίσει, παρακαλώ. Το αναγνώρισε χθες, προχθές και ο Νίκας ο Χαρδούβελης. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Επιτέλους αναγνωρίσανε, για να δούμε λέει, και το μέγεθος του ψέματος, της υποκρισίας και της προσπάθειας χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ότι η περίφημη διαπραγμάτευση την οποία κάνανε το 15 πριν να πέσουν είχε ως προαπαιτούμενο πλεονάσματα 4,5%, 4, 3,5% άμεσα τώρα,
για το 15, το 16, το 17. Φανταστείτε, μετά από όλα όσα λέμε να γίνουν, κανείς δεν πιστεύει ότι μπορούμε να έχουμε πλεώνασμα, αυτό που έχουμε υπογράψει και εμείς, 3,5% το 18. Και όλοι λένε για 2%. Όταν λέμε όλοι, βγήκε και στουρνάδας και το είπε. Το καταλαβαίνετε, και δεν είναι επιστημονική άποψη του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδας, είναι μετά από μια διεργασία και επεξεργασία που γίνεται στη συζήτηση στο εξωτερικό, σε όλους τους κύκλους που συζητάνε αυτά τα θέματα. Φανταστείτε λοιπόν, αν είναι αδύνατο το 3,5%, εάν έχει υπάρξει πορεία ανάπτυξης που περιέγραφα προηγούμενα ως υπόθεση εργασίας για το 18, φανταστείτε να ήμασταν υποχρεωμένοι το 15, το 16, το 17 να έχουμε πλεονάσματα του 4,5%. Αυτό λοιπόν είχε συνομολογηθεί. Αυτό να είναι φανερό, αυτό υπήρχε, αυτό ήταν ένα δεδομένο το οποίο θέλανε να μας το βάλουν καπέλο. Το ότι η συμφωνία λοιπόν που έγινε έδωσε για τα δύο πρώτα κρίσιμα χρόνια, που είναι τα χρόνια που πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας, πολύ μικρά πλεονάσματα, τα οποία ήδη τα πιάσαμε και τα υπερβήκαμε για το 15 και το ίδιο πιστεύουμε πως θα γίνει και το 16 και το 17, και άρα όλη η ιστορία περικόφτη για τον οποίο ακούγατε κανένα δύο μήνες πρωί-πρωί που ξυπνάγατε, δεν έχει καν αντικείμενο, κανένα αντικείμενο. Δεν θα χρειαστεί, ή αν πρόκειται οριακά να χρειαστεί, θα έχει προϋπολογιστεί, διότι κάθε τρεις μήνες βγαίνουν τα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών και θα ληφθούν προκαταρκτικά τα μέτρα σε συγκεκριμένους τομείς και όχι βέβαια σε μισθούς, συντάξεις τα λοιπά, για να μην φτάσουμε στο αποτέλεσμα ας πούμε του κόστου. Αυτά δηλαδή είναι η αλφαβήτα. Λέω λοιπόν ότι φτάσανε στο σημείο να λένε ότι θα έχουμε ύφεση, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ενώ οι ίδιοι είχαν δεσμευτεί για αυτά τα τεράστια πλεονάσματα. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε, κοιτώντας τον κόσμο στα μάτια, ότι υπάρχουν, και αυτό είναι γνωστό και το ξέρε ο λαός μας και τον Ιούλιο με την κριτική του για τη δικιά μας πορεία, ίσως για το πώς διαπραγματευθήκαμε, για μια σειρά πράγματα τα οποία είναι στο δημόσιο διάλογο απόλυτα εύλογα, νόμιμα και πρέπει να συζητηθούν και από εμάς ενδεχομένως για μια ολόκληρη διαδρομή σαν χαρτογράφητα νερά. Είναι λογικό. Αλλά μεταγνώσεως ο λαός μας, ο κόσμος μας είπε ότι αυτή η συμφωνία ταυτόχρονα με το παράλληλο πρόγραμμα, με τα άμεσα μέτρα ανακούφισης του κόσμου, μπορεί πραγματικά να οδηγήσει τη χώρα στο να ξανασταθεί στα πόδια της. 15% η ΔΕΗ από τον επόμενο μήνα ως προς το ρεύμα, όχι ως προς τις άλλες χρεώσεις, θα υπάρχει μείωση της τιμής του ρεύματος. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ανασφάλιστοι μπορούν πλέον να πάνε χωρίς τις προϋποθέσεις που υπήρχαν στον προηγούμενο νόμο και να μπουν στο νοσοκομείο για οτιδήποτε χρειαστεί. Μας ξεφωνίζανε μέσα στη Βουλή, θα τα ακούσατε. Και εμείς το είχαμε κάνει αυτό. Είχαμε κάνει νόμο ο οποίος, με μια διαφορά, ξέρετε τι έλεγε εκείνος ο νόμος? Ότι σου γράφουν την καρτέλα, σου γράφουν όλα τα έξοδα. Βεβαίως σου κάνουν την εγχείρηση, επιβιώνεις, βγαίνεις και ύστερα στέλνουν το λογαριασμό. Για τον οποίο πρέπει να γίνει ρύθμιση ή μη ρύθμιση. Περί αυτού επρόκειτο. Πράγματι σου δίναν τη δυνατότητα να μπει στο νοσοκομείο. Δεν σε αφήναν απ' έξω, επειδή δεν είχε την κάρτα. Είναι αλήθεια, είχε γίνει ας πούμε αυτό το μέτρο προδιετίας. Πλην όμως, ερχόταν ο λογαριασμός, ύστερα. Ο δυσθεώρατος ή ο μικρότερος δεν παίζει ρόλο για ανθρώπους τώρα που έχουν έναν ή δύο άνεργους στο σπίτι ή έχουν συντάξεις για τις οποίες μιλάμε. Ο οποιοσδήποτε λογαριασμός αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα και ερχόταν. Άρα λοιπόν, σε κάθε σημείο, επειδή έχω παρακολουθήσει και εκ των πραγμάτων και βήμα-βήμα και την τιτάνια προσπάθεια που δόθηκαν από τους εκπροσώπους αυτής της κυβέρνησης στις συζητήσεις που γίνανε πρόσφατα για την συμφωνία έτσι όπως τελικά έγινε. Σε κάθε βήμα αυτής της απόφασης μπορεί να δει κανείς, αν πάρει οποιοδήποτε μέτρο, ποιο είναι το θετικό πρόσημο, το αρνητικό πρόσημο, πώς θα γινόταν διαφορετικά αν η αριστερά είχε επιλέξει, σας επαναλαμβάνω, τον δρόμο της εξέδρας
ή πώς γίνεται τώρα και κυρίως ποιες ρογμές αφήνει, έτσι ώστε καθώς θα καλυτερεύει η κατάσταση να επουλωθούν και αυτές οι πληγές. Θα σας πω για κάτι το οποίο κάνει τζιζ, διότι για μας όλους ήτανε κάτι εμβληματικό, για το ελληνικό θα σας πω. Έτσι και για την απόφαση η οποία υπογράφηκε μόλις προχθές. Είναι φανερό πως η σύλληψη για να γίνει μόνο Μητροπολιτικό Πάρκο αυτή η έκταση των 6.000 στρεμμάτων με δαπάνες του Δημοσίου ήταν και είναι εκτός τόπου και χρόνου με βάση την δεδομένη οικονομική κατάσταση πλέον της χώρας μέσα στην κρίση. Ενώ γενικά είναι ένα σωστό πράγμα και όλα αυτά για τα οποία εργαστήκαμε και αγωνιστήκαμε. Επίσης ήταν φανερό πως αν καταγγέλαμε τη σύμβαση η οποία είχε γίνει με το Λάμδα και με τους άλλους και ξεκίναγε εξ αρχής ένα διεθνή διαγωνισμό, αυτός ο διαγωνισμός θα επεκτηνόταν τουλάχιστον για τα 2-3 επόμενα χρόνια μέχρι να καταλήξει και οι όποιες αποφάσεις ενδεχομένως θα ελαμβάνονται και από άλλες πολύ πιο δυσμενείς εάν έχουν πάει αλλιώς ή αλλιώς κατά πολιτικά πράγματα καταστάσεις. Ήμασταν υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε τώρα σε αυτή τη σύμβαση. Και τι έγινε? Διαβάστε ένα πολύ ωραίο άρθρο εντελώς ειλικρινές του Νίκου του Μπελαβίλα σήμερα στην Αυγή. Σε αρκετά από αυτά τα ζητήματα λοιπόν που είχαμε θέσει, οι κινήσεις των πολιτών, το Πολυτεχνείο, οι οργανώσεις μας, η αριστερά, οι λαϊκές τάξεις περιοχής, πείτε το όπως θέλετε. Ένας κόσμος. Διότι επαναλαμβάνω ήταν συμβολικό και είναι συμβολικό το θέμα της μάχης του ελληνικού, έτσι, για την αριστερά. Πολλά και σοβαρά από αυτά που είχαν τεθεί για να αλλάξουν στη σύμβαση επιτεύχθηκαν. Και αυτό που υπεγράφει είναι μια άλλη σύμβαση. Ανοιχτός, ένας ολόκληρος χώρος ανοιχτός από όλες τις πλευρές για πρόσβαση, παντού, από την παραλία μέχρι μέσα-μέσα. Εμπροστοβαρός θα δοθούν τα λεφτά, 1 δισεκατομμύριο περίπου, για τις κοινωνικές και δημόσιες δομές οι οποίες θα φιλοξενηθούν εκεί. Όλα τα γήπεδα του Αγίου Κοσμά, πράσινο σημείο για τα απορρίμματα κλπ. Δηλαδή δεν μπαίνουν στην πενταετία, στη δεκαπενταετία που θα εξελιχθεί όλη αυτή η επένδυση και πάρα πολλά άλλα σημεία τα οποία είχαν μπει σαν προϋποθέσεις, σαν όρους για να αλλάξει. Μείωση του συνολικού ποσοστού στα τετραγωνικά τα δομημένα, αύξηση περίπου πήγε 50-50%, δηλαδή θα είναι και πάλι το δεύτερο ή τρίτο μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης, αυτό που θα γίνει, περίπου το 50%, και στο υπόλοιπο 50% με μειωμένο συντελεστή, όχι όσο θα θέλαμε εμείς, το επαναλαμβάνω, είμαι και μηχανικός και ξέρω πολύ καλά, ας πούμε, πόσο πολύ καλύτερα θα ήταν αν κάναμε εμείς εξυπαρχής αυτή τη σύμβαση. Μιλάμε τώρα για τη βελτίωση μιας σύμβασης, η οποία όμως ήταν σε ένα πολύ μεγάλο έργο με αναπτυξιακή δυναμική και ροπή, και ως προς θέσεις εργασίας και ως προς το γενικότερο επενδυτικό κλίμα. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε αυτά τα ζητήματα, στα οποία και εγώ προσωπικά και νομίζω όλοι μας αισθανόμαστε ένα σφίξιμο, πέραν δηλαδή από τις συντάξεις και από τα άλλα θέματα, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχει το περιβάλλον, υπάρχουν τα λιμάνια, έτσι δεν είναι, υπάρχει το ελληνικό, υπάρχουν άλλες πλευρές οι οποίες δεν είναι μέσα στο δικό μας πρόγραμμα και έχουμε εργαστεί για να μην υλοποιηθούν. Υπάρχουν τα εργασιακά και η μάχη που θα δοθεί το φθινόπωρο, στην οποία θα πρέπει να είμαστε αμετακίνητοι, όχι στη διατήρηση της σημερινής κατάστασης. Διότι η σημερινή κατάσταση ήδη είναι ψιλομεσαίωνας επί της ουσίας στις εργασιακές σχέσεις και στις συμβάσεις και στα δικαιώματα και σε όλα αυτά και στα lockout και τα λοιπά που θέλουν να φέρουν και επίσης. Δεν πρέπει μόνο να υποστηρίξουμε λοιπόν την παρούσα κατάσταση. Θα πρέπει μαζί και με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, κινήματα, εργαζομένους και κτημένα ευρωπαϊκά και στις εργασιακές σχέσεις και στα άλλα, να προσυπογράψουμε και να οριοθετήσουμε ένα σύγχρονο πεδίο δικαιωμάτων εργασιακών
με όλες τις μέχρι τώρα κατακτήσεις. Είναι η επόμενη μεγάλη μάχη, η οποία επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, θα δοθεί καλύτερα εάν είναι αυτή η κυβέρνηση παρά οποιαδήποτε άλλη, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή κάποιον άλλον, οι οποίοι από τώρα κιόλας υπερακοντίζουν τα θέματα που θέτει το Δούνου του για τα εργασιακά ζητήματα. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι ανοιχτά, είναι ανοιχτή για την κατάργηση συνδικαλιστικών νόμων, λοκάου, απεργίες, με συγχωρείτε, απολύσεις ελεύθερες. Τα λένε ήδη, είναι στο πρόγραμμά του. Όταν λένε ότι δεν ψηφίζουν αυτή τη συμφωνία, και καλά κάνανε, δεν ζητήσαμε και δεν πήραμε την ψήφο από κανέναν. Καθαρά πράγματα. Έτσι, ενώπιοι στην ιστορία θα βρεθούμε όλοι μας. Κόμματα, παρατάξεις, έτσι. Δεν έχει σημασία εμβαλωματικά να λειτουργούμε. Όταν λέει λοιπόν, εμείς δεν ψηφίζουμε αυτή τη συμφωνία, ψηφίσαμε το καλοκαίρι και σας λέγαμε υπογράψτε ό,τι περάσει από μπροστά σας, έστω και σας πια, αλλά τώρα δεν υπογράφουμε τίποτα. Γιατί? Διότι λέει, βάζετε φόρους, δεν κόβετε δαπάνες. Και τους λες, για πείτε ρε παιδιά λοιπόν για τις δαπάνες, για να δούμε τι να κόψεις. Το δημόσιο ήταν 947.000 κόσμος, τώρα είναι 530. Και γυρασμένος επιτρέψαν να πω κόσμος, χωρίς τις καινούργιες δυνάμεις που θα μπορούσαν να δώσουν και μια καινούργια όθηση και επιστημονικά και αλλιώς και αλλιώς. Σε ποιο τομέα? Στην άμυνα, θέλετε να δούμε τις υποχρεώσεις της χώρας κάθε χρόνο ή οτιδήποτε? Στην παιδεία? Στην παιδεία? Στην υγεία? Πού? Από πού θα κοπούν οι δαπάνες? Αυτή είναι η κωδική. Ξέρετε, η κωδική είναι αυτή στον προϋπολογισμό. Σου λέει λοιπόν, δεν θα βάλεις επιπλέον φόρους που μπήκανε από το 27.000 και πάνω εισόδημα κτλ. Έτσι, ή που εξοικονομήθηκαν από το ότι το 9,5 έγινε 8.650 κατά μέσο όρο στο αφορολόγητο, και τα άλλα φόροι, δυσβάστακτοι φόροι λέω εγώ, τουλάχιστον για τους μικρούς και για τους φτωχούς ανθρώπους, διότι προστίθενται όπως σωστά επιέδει πάνω στα προηγούμενα, γι' αυτό γίνονται δυσβάστακτοι. Δεν θα βάλεις αυτά, αλλά θα κόψεις από τις δαπάνες, δηλαδή απολύσεις, ξεχαρβάλωμα περαιτέρω των σχέσεων των εργασιακών, κοινωνικό ντάμπινγκ και μισθούς Βουλγαρίας, Ρουμανίας κτλ. Αυτή είναι η λύση, αυτή είναι η εναλλακτική Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική. Είναι φανερό, φαίνεται από όλες τις πλευρές. Όποιος θέλει την επιλέγει. Αυτή η κυβέρνηση και ο λαός που την στήριξε για να είναι, δεν έχει αυτή την επιλογή. Δηλαδή να κόβουμε από εκεί. Και όταν είπαμε, παραδείγματος χάρη για το θέμα των συντάξεων, ότι κάτω από 1.300 και καθαρό 1.150 δεν θα υπάρξει μείωση, το εννοούσαμε, το προσπαθήσαμε, το πετύχαμε, παρότι δεν υπήρχε, και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, συνένεση των θεσμών πριν έρθουν αυτά τα νομοσχέδια να συζητηθούν και να ψηφιστούν στη Βουλή. Άρα λοιπόν, σε κάθε σημείο που αφορά αυτό το γίγνεσθε, το επώδυνο γίγνεσθε, επαναλαμβάνω, που δοκιμάζει την κοινωνία μας, είναι φανερό τι είναι αυτό που ως πολιτική αφήνει περιθώρια, έχει μία μεροληψία υπέρ των πιο κοινωνικά αδύναμων, κάνει μία στοιχειώδη πρώτη νέα κατανομή, ανοίγει δρόμους, και ποια θα ήταν η συνταγή η οποία θα οδηγούσε κυριολεκτικά σε παραπέρα μακέλεμα, ας πούμε, των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Έρχομαι στο θέμα του Ταμείου, για το οποίο επίσης σας απασχολήσανε πάρα πολύ και σας είπανε τι κακό πράγμα είναι αυτό. Έχει σημασία να ξέρουμε την ιστορία αυτής της υπόθεσης. Όχι την πρόσφατη, την περσινή, του Ιουλίου. Αν θυμάστε, ήταν το κρυφό χαρτί του Σόιμπλε μία μέρα πριν την τελική συνάντηση. Κρυφό δεν το ξέραμε, εννοώ. Καθαρά πράγματα. Καλός, κακός, κακός προφανώς, δεν το ξέραμε ότι είχε ετοιμαστεί αυτή η πρόταση, η οποία πήγαινε πακετάκι
με την πρόταση για Brexit, στην οποία ήδη είχαν προσχωρήσει 8 από τους 18, αν θυμάμαι καλά, ήταν το Eurogroup και ύστερα θα μαζευόταν το Summit που ήταν 28. Σε αυτό το ταμείο λοιπόν η πρόταση που υπήρχε τότε και η διαπραγμάτευση πάνω σε αυτή την πρόταση οδήγησε στη νυχτερινή διαπραγμάτευση της 17, πόσο του μήνα ήταν, 14, ξέρω και εγώ, 12, λοιπόν. Σε αυτό το ταμείο λοιπόν αυτή η πρόταση ήταν πρόταση θριαλίδα, προβοκάτσι. Ήταν πρόταση προβοκάτσι. Δηλαδή ήταν αποκρατικοποιήσεις, να πηγαίνουν τα λεφτά για το χρέος, η έδρα στο Λουξεμβούργο και σε αγγλικό δίκαιο. Ήταν παράδοση της χώρας κανονικότατα, η οποία βεβαίως δεν μπορούσε να υπογραφεί, πιστεύω, ούτε από άλλους, όχι μόνο από τον Τσίπρα και από την κυβέρνησή μας. Το λέω ευθύτατα. Δηλαδή ήταν τόσο προβοκατόρικο, ώστε να είναι η σταγόνα που θα ξεχύλιζε για να πάμε άμεσα στο Brexit, το οποίο είχε προετοιμαστεί. Εκεί λοιπόν, καθώς ήδη δεν ήμασταν μόνοι μας, διότι ήταν και άλλες δυνάμεις και άλλη πρωθυπουργία από άλλες χώρες κτλ., έγινε δυνατόν στη διαπραγμάτευση που έγινε και τροποποιήθηκε ριζικά, ριζικά όμως, αυτή η έννοια του ταμείου. Δεν είναι πλέον ένα ταμείο αποκρατικοποίησης, είναι ένα ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, που ένα ποσοστό του θα πηγαίνει, εφόσον θα είναι συμφέρον για το ελληνικό δημόσιο και πωλείται κάτι από εκεί ή αξιοποιείται, ένα ποσοστό του θα πηγαίνει για το χρέος, ένα άλλο ποσοστό του και ισόποσο και εξυπαρχής, όχι αφού τελειώσεις με το χρέος, θα πηγαίνει για την ανάπτυξη της χώρας. Επαναλαμβάνω, εφόσον κάτι θα κρίνεται ότι είναι συμφέρον ή ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί, να νοικιαστεί, να πωληθεί ή κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό εκεί έχουν μαζευτεί εν είδη δημόσιου θησαυροφυλακίου, ακριβώς ο ίδιος θεσμός πάει στη Γερμανία και στη Γαλλία υπόψη. Δηλαδή όπου είναι καταγεγραμμένη όλη η δημόσια περιουσία κτλ. Όλες οι ρήτρες που υπάρχουν, θα παρακολουθήσατε και τη συζήτηση στη Βουλή, κατατείνουν ότι είναι δυνατόν και καθώς η ελληνική οικονομία, ας πούμε, θα πηγαίνει καλύτερα, αντί να έχουμε ξεπουλήματα και μάλιστα ευρύτατα και σε χώρους, διότι τώρα κάθονται παραδείγματος χάρη και απεργούν οι άνθρωποι στα μέσα μαζική μεταφορά ή προβληματίζονται στα νερά ή σε άλλους τομείς οι οποίοι είναι αδιανόητοι, αναφέρθηκα και στα νερά και σε, είναι αδιανόητοι όχι μόνο στη δικιά μας αντίληψη και στην περιραίουσα ατμόσφαιρα σε όλη την Ευρώπη να ιδιωτικοποιηθούν. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό. Εντάξει. Άρα λοιπόν, σε μια ολόκληρη διαδρομή θα γίνει δυνατόν να υπάρχει αξιοποίηση μέσα από αυτού του ταμείου και καμία βιάση ή πίεση για ξεπούλημα. Βεβαίως υπάρχει η δέσμευση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα που έτρεχε ως προς τα 12, 14 ή 19 ακίνητα, μέσα εκεί είναι η υπόθεση του ελληνικού ή της Φραπόρ και των αεροδρομίων, η δέσμευση για πώληση σε επενδυτές, όπου και εκεί γίνεται η καλύτερη δυνατή προσπάθεια και συμφωνία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ίσως να κρίνετε ότι είμαι ιδιαίτερα αυτοκριτικός ή βρίσκομαι σε περίσκεψη για το πώς προχωράμε και τις δυσκολίες που έχουμε. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας ρεαλισμός πια μέσα στην διακυβέρνηση που χρειάζεται σε όλους μας για να προχωρήσουμε αποφασιστικά και να βγούμε από αυτή τη μέγενη και μαζί με μας να βγει ο ελληνικός λαός, να βγει η χώρα μας από αυτές τις περιοριστικές καταστάσεις και από, αυτούς, και από αυτά τα προβλήματα τα οποία μας έχουν φτάσει στο σημείο που μας φέραν. Υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και θα πρέπει να τις ξέρουμε και να εργαστούμε, να συζητήσουμε με τον κόσμο για να τις ξεπερνάμε. Δεν λύνονται τα πράγματα στο Χίλτον. Από το Χίλτον απλώς μαθαίνουμε τον απόϊχο των αντιπαραθέσεων και των συγκρούσεων. Υπήρξαν πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν οικονομικό κόστος. Δεν εντάσσονται σε αυτά που λέει κανείς δημοσιονομικά και άλλα μέτρα. Τα οποία όμως έχουν πρόσημο ταξικό νεοφιλελεύθερο και στα οποία μας εμποδίσαν ή μας εμποδίζουν να νομοθετήσουν. Και τα έχουμε πει και ανοιχτά αυτά για πολλά πράγματα. Για την ιδιωτική παιδεία, παραδείγματος χάρη.
όπου δεν μας αφήσαν να πάμε στο 0,6-13% ανάλογα με τη φάση, για να υπάρξει μια καταγραφή της φορολογικής ύλης. Τι είπαν, ή 0,23%. 23% ούτε μπορούσαμε να δεχθούμε και θα ήταν τραγικό για τους ανθρώπους, για τα παιδιά που πηγαίνουν στα φροντιστήρια, στις ξένες γλώσσες, ότι μιλάμε για αυτό το πράγμα. Πήγαμε στο 0% και ψάχναμε στα κρασιά και φορτώσαμε σε έναν υγιέστατο κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής την αντίστοιχη φορολόγηση για τα ποσά που βρέθηκε. Θα μπορούσα, δεν είναι η στιγμή εδώ, να σας λέω ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τέτοια θέματα, τα οποία κρίνονται, και επαναλαμβάνω, με ταξικό πρόσωπο. Δηλαδή με αιτήματα, αιτήσεις και σπροξήματα που γίνονται και από κυρίαρχους κύκλους μέσα στη χώρα. Τους πηγαίνουν μεταφρασμένα αυτά που ζητάνε από την κυβέρνηση, από τους υπουργούς. Όπως πηγαίνανε και σε όλους τους προηγούμενους. Με μία διαφορά, πως όλοι οι προηγούμενοι, το μεγαλύτερο μέρος από αυτών που τους ερχόταν, τα δεχόντουσαν, ποτέ δεν είμαι απόλυτος εγώ, ενώ η παρούσα κυβέρνηση, το μέγιστο μέρος αυτών που έρχονται, προσπαθεί και δεν τα αποδέχεται. Θα σας πω και μία έτσι περίπτωση για να σκεφτόμαστε, για να δουλεύουμε το μυαλό μας σε αυτό το μεγάλο κάδρο. Για την υπόθεση του τουρισμού, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Μπήκαμε στην κρίση με 14,5 εκατομμύρια τουρίστες και 9 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό. Είμαστε τώρα 6 χρόνια μετά, για λόγους κυρίως εξωγενείς, αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή κτλ., σε περίπου διπλάσια νούμερα, 25 με 27 εκατομμύρια τουρίστες και σε 14 προς 15 δισεκατομμύρια έσοδα. Δηλαδή μια γερή ένεση μέσα σε συνθήκες κρίσης. Σε ένα ΕΠ πια που είναι 178 δις και όχι 225, όταν ήταν τα προηγούμενα ποσά που σας ανάφερα. Αντιληφθήκαμε αυτή η πολύ γερή ένεση να διαχέεται σε όλη την κοινωνία, στην πραγματική οικονομία παντού. Μήπως ενθυλακώθηκε σε μεγάλο ποσοστό σε ορισμένες τσέπες ή σε ορισμένες περιοχές. Μήπως αύξησε ανισότητες, μήπως ελάχιστα βοήθησε στο πιο κρίσιμο ζήτημα που έχουμε, δηλαδή την ανεργία, και ιδιαίτερα την ανεργία των νέων. Συμπαρέσυρε μια παραγωγική, δημιουργική δραστηριότητα μέσα στην πραγματική οικονομία. Όχι. Το ξέρουμε, το βλέπουμε. Βλέπετε, κλείνει ο άλλος το Λέντρα χοτέλ με 92% κρατήσεις για όλο το καλοκαίρι. Στην αρχή του καλοκαίρι. Όχι το Νοέμβρη. Τώρα που είχαν, ας πούμε, 92% κρατήσεις για όλο το καλοκαίρι και το κλείνει. Ότι προφανώς αυτά τα κέρδη θα πάνε κάπου αλλού, δηλαδή μια ασυδοσία του κεφαλαίου, η οποία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις πιο ακραίες εκδοχές και απαιτήσεις που έρχονται από τους ξένους, έτσι, από τους λεγόμενους εταίρους δανειστές, όταν έρχονται πάνω σε αυτές τις συνειδήσεις. Ο δικός χάρτης λοιπόν υλοποιείται. Βρισκόμαστε εμπροστοβαρός στο μέσο του οδικού χάρτη αυτή. Όχι χρονολογικά. Χρονολογικά αυτός ο οδικός χάρτης είναι η τριετία και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Αλλά γίνανε πολύ σημαντικά πράγματα με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με τις μεταρρυθμίσεις τους δύο πιο κρίσιμους τομείς, φορολογικό και ασφαλιστικό, με την υπογραφή και την αξιολόγηση της πρώτης συμφωνίας που έχει μέσα τα 70-80% των προαπαιτουμένων της συνολικής συμφωνίας των 86 δις. Που δεν είναι πια 86 δις, διότι δεν χρειάστηκαν 20 δις για την ανακεφαλαιοποίηση. Είναι αρκετά λιγότερο. Ο δικός χάρτης λοιπόν προχωράει, υλοποιείται. Δεν είναι μία αυτόματη διαδικασία. Δεν είναι μία νομοτέλεια. Μας περιμένουν σε κάθε μας βήμα συγκρούσεις αλληλεείς από μία ολόκληρη καθεστωτική τάξη, η οποία εκπροσωπήθηκε από τις ηγεσίες και από το απαράτη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μεταπολιτευτικά σε πολύ μεγάλο βαθμό και ιδιαίτερα μέσα στην κρίση,
και οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να διαμορφωθεί το αντίπαλο δέος μέσα στο ίδιο το κράτος, μέσα στο ίδιο το δημόσιο παντού. Να σας εξομολογηθώ κάτι, όταν λένε ότι στείλουμε κομματικό κράτος, τι εννοούνε? Ότι τολμάμε με νόμιμες διαδικασίες απολύτως να αλλάξουμε σημειακά, μοριακά, με μεγάλες καθυστερήσεις, με μεγάλες καθυστερήσεις, πρόσωπα, προέδρους, διοικήσεις, κάπου γενικούς διευθυντές που θα γίνει μέσα από τον νόμο Βερναρδάκη, ας πούμε τώρα κτλ. Το ότι τολμάμε να αγγίξουμε εκεί, το θεωρούν ιερό απαραβίαστο. Είναι η χώρα τους, είναι το κράτος τους, είναι οι νικητές του εμφυλίου. Έτσι σκέφτονται αρκετοί εξ αυτών. Όχι ο απλός λαός, όχι ο απλός δεξιός, ο πασοκτζής, ο άλλος που υφίσταται ακριβώς και ό,τι υφίστανται όλοι. Οι ηγεσίες τους, όσο εξυγχρονιστές κι αν λένε πως είναι, και πως είναι διαφορετικός ο Σαμαράς από τον Μητσοτάκη ή ο Ψυχάρης από τον Βαλιδογιάννη, ο ένας από τον άλλον κτλ. Όλοι αυτοί, όλο αυτό το μπλοκ αισθάνονται σαν να τους παίρνεις κάτι που τους ανήκει, που το έχουν κερδίσει με πόνο, αίμα, θυσίες και στο οποίο σε φιλοξενούσαν τόσες δεκαετίες. Καθαρά πράγματα. Αυτή είναι η αντίληψη την οποία εισπράττουμε. Την εισπράττουμε και ως αξιωματική αντιπολίτευση με τη φοβερή κυβέρνηση Σαμαρά και τις εμφυλιοπολεμικές κορώνες. Το εισπράττουμε όμως και τώρα. Αισθάνονται σαν εξαπατημένοι. Εμείς στη Βουλή, να σας πω, που έχουμε άριστες σχέσεις μόνο το προσωπικό της Βουλής, 1400 κάτουμε. Και το ίδιο και στο Υπουργείο Εσωτερικών όταν ήμουν προηγούμενα κτλ. Όπου δουλεύαμε με πέντε γενικούς διευθυντές, εκ των οποίων ένας μόνο ήταν προοδευτικός και της δικιάς μας ασφαλολογικής κτλ. Οι άλλοι ήταν ο Δημοκράτης Πασόκ και οι άνθρωποι φερθήκαν σαν λειτουργοί. Εμείς τους φερθήκαμε με ευθύτητα, συνεργαστήκαν όσο ήταν ασφαλολογικοί. Σας λέω τώρα στη Βουλή. Ουδής εξ αυτών ήταν διορισμένος από την αριστερά. 1400. Ουδής. Διευθυντές, γενικοί διευθυντές, αυτοί που ξενυχτάνε μαζί μας, στενογράφοι, ήταν όλοι μέσα από πελατειακό σύστημα. Κορυγοί τέτοιων βουλευτών, οι πρόεδροι αφήνανε πίσω από 30 μέχρι 300 ή 600 φεύγοντας μετακλητούς και άλλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτούς δουλεύω 9 μήνες. Θα προχωρήσουν. Θα γίνουν κανονικά συμβούλια για την αξιολόγηση. Θα μπουν σύμφωνα με διαφανείς διαδικασίες νέοι ηθήνοντες κτλ. Πλην όμως, κάθε μέρα δεν διαβάζετε ότι ο Βούτσης ή διάφοροι Βούτσιδες, διάφορα επίθετα, προσέλαβε λέει και τον τάδε. Προσέλαβε και εκείνον. Χωρία ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στην τάδε υπηρεσία ή αλλάζουν στο τάδε. Δηλαδή θέλανε όλα να μείνουν αμετακίνητα και να τους τα παραδώσουμε. Θεωρήσαν απόλυτο λογικό το ότι ψηφίσαμε και καλά κάναμε ως πρόεδρο Δημοκρατίας, σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, που συνεργάζεται με την κυβέρνηση κατά το θεσμικό συνταγματικό του ρόλο. Το ότι στο στρατό, στην αστυνομία, στις υπηρεσίες και άλλα, σας επαναλαμβάνω πάλι να μην πω ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, έχουμε κρατήσει το 90% σε όλες τις βαθμίδες. Ενδεχομένως γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί άλλοι, βάλτε το σε παρένθεση αυτό, διότι δεν ήταν η αριστερά, δεν είχε παρεδώσει, ήταν εξοβελισμένοι από τα κέντρα λήψης αποφάσεων παντού. Και θέλουνε να είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι και υπόλογοι ότι στείλουμε κομματικό κράτος, αν έχουν το Θεό του. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και τα στείλουν λέει κομματικό κράτος. Πού και πώς και ποιον. Επί της ουσίας τους ενδιαφέρει να μείνουν στα ίδια. Δείτε με τα μίντια τι γίνεται. Δείτε τη σκυλίσια συμπεριφορά της μεγάλης πλειοψηφίας των ιδιωτικών μέσων, των τηλεοπτικών μέσων και ορισμένων εφημερίδων.
τα ψέματα, τις αθλειότητες. Πώς ξεκινάει κανείς τυχαίνει να σηκώνουμε από τις 6 κάθε μέρα για τα παιδιά μου και για άλλους λόγους. Και τα βλέπω όλα και Σαββατοκύριακα και τέτοια. Τα βλέπετε κι εσείς οι περισσότεροι. 6-7. Δηλαδή πρέπει ο άλλος να έχει πάρει χάπια για να μπορέσει να ζήσει την υπόλοιπη του μέρα. Και να είναι και ο λίγο ενημερωμένος, να έχει κάποια αντισώματα, να πηγαίνουν λίγο καλά τα πράγματα στην οικογένειά του, στις σχέσεις του, στα παιδιά του ή στο κόμμα του, για να μπορεί να επιβιώνει από αυτά που ακούει πρωί-πρωί. Δεν υπάρχουν ειδήσεις. Δεν υπάρχουν ειδήσεις σε κάθε τομέα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το ότι πιάσαν το Μαρτίνι και επεκτείνονται οι κατηγορίες για τον Ερυθρό Σταυρό, που ακουμπάνε και πολιτικές οικογένειες κτλ. Δεν υπάρχει ως είδηση. Δεν υπάρχει ως είδηση. Για το Κελπνό δεν υπάρχει ως είδηση. Για οτιδήποτε συμβαίνει, για τις ελαφρύνσεις που σας είπα προηγούμενα, για τις αλλαγές που γίνανε μέσα στη συζήτηση στη Βουλή, το είδατε. Για το ΕΚΑΣ, για απόσυρση άλλων, άλλων τροπολογιών που είχαν τεθεί, για το Ταμείο Αλληλεγγύης, ας πούμε, το καινούριο, για μια σειρά, εν πάση περιπτώσει, βελτιών. Για τα 2 εκατομμύρια που είπα προηγούμενα, τους ανθρώπους που μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο. Να το πει ο κόσμος, πεθαίνουν άνθρωποι χωρίς να το έχουν μάθει αυτό. Το έχουν μάθει ακόμα. Δεν το έχουν πει. Δεν τους ενδιαφέρει. Θέλουν την παρένθεση. Λοιπόν, αυτή τη χάρη σας επαναλαμβάνω και με αυτό κλείνω. Διότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλοί, να πατάω κουμπί και να βγαίνουν εμπειρίες, να βγαίνουν προτάσεις, να βγαίνουν θέματα. Έτσι. Αυτή τη χάρη είμαστε αποφασισμένοι να μην την κάνουμε σε κανένα. Θα απολογιστούμε όλοι μαζί ενώπιες με την ιστορία και σαν κίνημα και σαν παράταξη και σαν πρόσωπα αγωνιζόμενοι για αυτά και για αυτά που έχουμε πει προγραμματικά για τις αξίες μας και με την άρση επώδυνων, επαναλαμβάνω, ενδεχόμενα κοινωνικά συνεπειών ακόμα και από δικές μας αποφάσεις. Διότι υπάρχουν και τέτοιες για ορισμένα ζητήματα, κρίσιμα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη για τους νέους επιστήμονες σε σχέση με τα ασφαλιστικά του, που 2 φορές προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να έχουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Δεν πάνε οι συνάδελφοί με μηχανική καν να γραφτούν τα παιδιά που τελειώνουν τώρα το Πολυτεχνείο. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ασφάλιστρα. Και άλλοι και άλλοι. Τα ξέρουν. Τα ξέρουμε όλα. Δεν τα περνάμε από πάνω. Δεν κάνουμε το πρόγραμμα δικό μας, αυτό το οποίο εφαρμόζεται, αυτή η πλευρά της πολιτικής μας, η οποία όμως είναι μεγάλο της ποσοστό, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή η λειτουργία και η εφαρμογή του προγράμματος, δεν θα την κάνουμε δικιά μας. Δεν θα την ενσωματώσουμε. Δεν θα αρχίσουμε να βγάζουμε επιχειρήματα και αποθεώσεις για πράγματα τα οποία λέγαμε ή και τώρα πιστεύουμε ότι δεν ήταν σωστά και ότι πρέπει να αλλάξουν. Δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να υπάρξει μια νέα ελπίδα που θα οικοδομηθεί μέσα στον κόσμο για να είναι ορόσημο αυτή η χρονιά, η επόμενη χρονιά για τον κόσμο, για να υπάρξουν θέσεις εργασίας, να υπάρξει κοινωνική αναδιανομή, να στηριχτούν δημοκρατικά δικαιώματα, να προχωρήσουμε σε επιλογές που όλος ο κόσμος θα ξέρει ότι είναι το αποτύπωμα της αριστεράς. Ένα τελευταίο παράδειγμα, προσφυγικό μεταναστευτικό. Υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που αν το ρωτήσεις πρόσωπο με πρόσωπο θα σου πει πως αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε αυτή την δραματική, απολύτως ευφλυδιαστική εξέλιξη για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και με τα μέτρα, με τα κλειστά σύνορα και με όλα αυτά τα οποία κάνανε απέναντι. Υπάρχει άνθρωπος που θα σου πει πως αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Δεν θα είχε περάσει το σπέρμα του διχασμού? Δεν θα είχε περάσει το σπέρμα της αυτοδικίας? Δεν θα είχε πάρει κεφάλι ξανά η Χρυσή Αυγή και τα κατάλοιπά της που παραμένουν στέρεα, εδρασμένα μες στον κόσμο, βλέπετε και όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά που λουφάζουν, όχι μόνο λόγω της ομοιρίας της δίκης, αλλά γιατί βλέπουν ότι ο λαός έχει πάει σε μια άλλη γραμμή, σε μια άλλη αντίληψη, στην αλληλεγγύη, στη συμπόνια, στη φιλοξενία. Αυτό πώς έγινε? Έγινε αυτομάτως?
έγινε μέσα από τις εκκλησίες την Κυριακή και από τα συσίτια, παρότι δεν υποτιμώ και το ρόλο της εκκλησίας σε αυτή την προσπάθεια. Δεν έγινε έτσι. Έγινε γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση που από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα το είδε με τη συγκεκριμένη κλίμακα και το συγκεκριμένο κώδικα αξιών, αρχών, που ανανέωσε αρχές σε ευρωπαϊκή κλίμακα και που όλες οι χώρες δείχνουν εδώ για να δώσουν τη μάχη απέναντι στους ανερχόμενους ακροδεξιούς στις δικές τους χώρες και τους λένε «Να η Ελλάδα όμως που έχει και τα οικονομικά και τα άλλα προβλήματα συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο». Είναι λυμένο και αυτό το θέμα. Μην τολμήσετε να το σκεφτείτε, δυστυχώς. Εάν δεν σταθεροποιηθεί η ευρύτερη περιοχή, δηλαδή αν δεν υπάρξει ειρήνη και ανάπτυξη που θα κρατάει τον κόσμο στις αιστείες του, εκατομμύρια περιμένουν να περάσουν στην Ευρώπη. 4 μόνο είναι στην Ιορδανία. Πολλοί θέλουν η χώρα μας να γίνει η Ιορδανία της Ευρώπης. Δεν σας το είπα τυχαία. Άλλα 3,5 είναι στην Τουρκία και 1,5 στο Λίβανο. Και κόσμο στη Βόρεια Αφρική, πήγα ο ίδιος στην Τινησία και τα είδαμε από κοντά. Είναι η βόμβα του 21ου αιώνα. Και είναι βόμβα ανθρώπινη. Και να ξέρετε πως η ανθρώπινη ιστορία σε μεγάλο βαθμό διαμορφώθηκε, σχηματοποιήθηκε από τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους. Όποιος λοιπόν νομίζει ότι με τη στρόφιγγα των βορείων συνόρων και τα κάγκελα που βάζουν, με μια συμφωνία η οποία για την ώρα λειτουργεί ως προς την Ελλάδα για τις προσφυγικές ροές, αλλά έχει βάλει σε ομοιρία δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από εδώ και εκατομμύρια από την άλλη πλευρά, έτσι. Με άρνηση των κρατών να πάρουν το μέρισμα ευθύνης έστω των 160 πρώτων χιλιάδων που υπάρχει απόφαση από τον Νοέμβριο για να μοιραστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όποιος νομίζει ότι ξεμπερδεύουμε εύκολα μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι πολύ γελασμένος. Πόσο μάλλον λοιπόν αυτή η κατάσταση μας υποχρεώνει να είμαστε παρόντες, να είμαστε παρούσες, να είμαστε εδώ, να είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα που δίνουν και στην Ευρώπη και εδώ για καλύτερους συσχετισμούς σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, έτσι ώστε να επιληθούν για αυτά τα προβλήματα. Σε ευχαριστώ.